Όλη η λωρίδα της Γάζας, λοιπόν, έχει αυτή την εικόνα που βλέπετε, την εικόνα της καταστροφής αυτή τη στιγμή, πάνω και κάτω τις στοές. Την εικόνα που δεν βλέπετε, δεν βλέπουμε και δεν ξέρουμε. Αλλά είναι μια κατάσταση εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη και μελετημένη για αυτού του είδους τον πόλεμο που αρχίζει πιθανώς αύριο ή αν όχι αύριο, τις αμέσως επόμενες μέρες. Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να κατέβουμε κάτω από τη γη για να σας δώσουμε μια αίσθηση του τι είναι αυτές οι στοές και πώς λειτουργούν. Υπάρχουν ακόμα και μυστικά σημεία για να κατέβει κανείς. Αυτές οι στοές είναι απολύτως εξοπλισμένες με ό,τι χρειάζεται για να μείνει κανείς πολύ καιρό. Πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε λίγο το τι είναι αυτές οι στοές. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε φτιάξει ένα χάρτη της λωρίδας της Γάζας. Είναι σκαμμένες παντού. Είναι σε οριζόντια διάταξη, σε κάθε τη διάταξη. Κάποιες από αυτές τις στοές φτάνουν ακόμα και στην Αίγυπτο και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Από αυτές τις στοές έρχονται, κυρίως από την Αίγυπτο, αλλά και από άλλα μέρη, ακόμα και τα όπλα, οι προμήθειες. Γιατί η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε ένα πολύ σκληρό εμπάργκο. Παντού υπάρχουν Ισραηλινοί στρατιώτες. Πώς φτάνουν εδώ τα πυρομαχικά? Από αυτές τις στοές. Αυτές οι στοές είναι γεμάτες από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Γεμάτες, πραγματικά. Βρίσκονται παντού. Είναι γεμάτες με όπλα, ρουκέτες, όπως βλέπετε πίσω μου, πυρομαχικά. Ό,τι πυρομαχικό υπάρχει είναι εδώ, σε αυτές τις στοές. Έχουν προμήθειες φαγητού και ό,τι άλλο χρειάζεται για αυτό τον πολύ σκληρό άνταρτο πόλεμο, για τον οποίο η Χαμάς είναι πολύ καλά προετοιμασμένη. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τη στοά ακόμα πιο μέσα για να δείτε και τι άλλο έχει αυτή η στοά. Αυτή η στοά λοιπόν, αυτές οι στοές, αυτά τα χιλιόμετρα από τις στοές, έχουν δικό του σύστημα με ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν εξαερισμό, έχουν πολλές εξόδους ώστε μαχητές όπως βλέπετε εδώ να πετάγονται από ένα σημείο επάνω, να στείλουν μια ενέδρα στους Ισραηλινούς και να ξαναχάνονται στα λαγούμια. Έχουν ανθρώπους που μένουν και αυτές οι στοές, όπως όλα δείχνουν, έχουν τούτη την ώρα και τους ομήρους. Όσους ομήρους έχουν μεταφέρει και είναι ακόμα ζωντανοί από το προηγούμενο Σάββατο, όσους έχουν μεταφέρει της Χαμάς, τους έχουν εδώ. Είναι εδώ κάτω. Μιλάμε για τα τούνελ της κόλασης. Αυτά είναι το μεγαλύτερο φόβητρο του Ισραηλινού στρατού. Το αντιμετώπισα και το 2005. Μόνο που από το 5 που έφυγαν οι Ισραηλινοί μέχρι τώρα, έχουν περάσει 18 χρόνια, τα τούνελς είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο οργανωμένα. Για την ακρίβεια, η νίκη αυτού του πολέμου θα παιχτεί εδώ, σε αυτά τα τούνελς.